πως κάποιο κομιχάνημα άρχισε το πρωί την κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου αναψυκτηρίου στο Πάτο Εξαρχάτου. Είχε καεί το Δεκέμβριο του 2016 και αποτελούσε για επισκέπτες και πολίτες της Θεσσαλονίκης την άσχημη εικόνα της πόλης. Το συγκεκριμένο κτίριο, εδώ και 30-40 χρόνια κλειστό, πριν 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κάηκε, ετοιμόρροπο πια μετά από επίσημες εκθέσεις της πολεοδομίας. Και ένα κτίριο το οποίο ήταν εστία μόλις και παραβατικότητας μέσα στην καρδιά ενός πάρκου στο κέντρο της πόλης. Αυτά δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε άλλο. Αυτά πια θα αποτελούν παρελθόν. Καθημερινά θα προβαίνουμε σε αντίστοιχες δράσεις. Το εγκαταλειμμένο κτίριο έχει μετατραπεί σε μια επικίνδυνη εστία τη δημόσια υγεία. Τις εργασίες επιθεώρησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Εφρέμ Κυριζίδης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, θα συνεχιστεί η απομάκρυνση ετοιμόρροπων κατασκευών που είναι επικίνδυνες και εστίες μόλυνσης. Είναι το 32ο κτίριο. Το οποίο και παράδειγμα το οποίο απομακρύνουμε σε αυτή τη θητεία μας. Έχουμε βάλει στόχο μαζί με τον Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, πέρα από τα μεγάλα, τα εμβληματικά, πέρα από τις αναπλάσεις καθημερινές στα τεχνικά έργα τα οποία υλοποιούμε, να δώσουμε ανάσα στον ελεύθερο, στο δημόσιο χώρο και να αποκαταστήσουμε κάθε επικινδυνότητα και εστία μόλυνση που υπάρχει. Έτσι, 32 κτίρια έχουν απομακρυνθεί, θα συνεχίσουμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν φύγει 20 εγκαταλειμμένα περίπτερα ήδη. Και πιστεύουμε ότι αυτό ήδη φαίνεται στο δημόσιο χώρο της πόλης. Όπως είπε ο κύριος Κυριζίδης, τα ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου βρίσκονται για τη Δημοτική Αρχή σε απόλυτη προτεραιότητα.